Κυρία Χατζίνοβα, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Οι στιγμές είναι δύσκολες και θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολη ήταν και η σημερινή ημέρα για σας εκεί στην περιοχή. Τι επικρατεί αυτή τη στιγμή έξω στους δρόμους? Κάθε μέρα είναι δύσκολη για μας. Ξυπνάμε με βομβαρδισμούς και πάμε για ύπνο με βομβαρδισμούς. Για τις ώρες που λέτε, ναι, ο κόσμος περιμένει στις ώρες για να αδειάσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σήμερα που πήγα εγώ κατά τις 3 παρά, ήταν άδεια σχεδόν τα πάντα. Γιατί άμα συνεχίσει αυτός ο πόλεμος και να σταματήσει αύριο, δεν ξέρουμε πότε θα γεμίσουν ξανά τα ράφια. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις ακόμα και σε νερό. Ψωμί, για ψωμί ούτε λόγος. Βέβαια δεν υπάρχει πουθενά. Ισχύει αυτό? Ο δήμαρχός μας είπε ότι βρήκανε σιτάρι, τα κάνανε αλεύρι και φτιάχνουν ψωμί. Δεν ξέρω, ή δωρεάν το δίνουμε ή σε κάποια μία προσιτή τιμή. Είπατε ότι και σήμερα ακούτε βομβαρδισμούς, ακούτε έξω. Ναι, να σας πω, αυτή τη στιγμή που κάθομαι και μιλάω, ακούω βομβαρδισμούς. Αλλά έχω μια μεγάλη ελπίδα ότι έτσι όπως ακούγεται, είναι η δική μου, η δική μας, ο δικός μας στρατός που απαντάει στους Ρώσους. 4 ώρες συνεχίζεται αυτό το βομβαρδισμό. 4 ώρες. Υπάρχουν σιρήνες που ακούτε, που ηχούν εκεί στην περιοχή, υπάρχουν καταφύγια? Στις 3 είχαμε σιρήνες και όχι. Καταφύγια, εντάξει, υπάρχουν κάποια υπόγεια. Δεν πάμε πουθενά. Μάλιστα. Εσείς εκεί στη Μαριούπολη, εκεί στην περιοχή σας, είστε με την οικογένειά σας? Είμαι με την μητέρα μου στο σπίτι. Σας φοβίζει κάτι γενικά? Αν το έχετε στο μυαλό σας, αν το σκέφτεστε, αν επιδιώκετε να μην βλέπετε τηλεόραση, να μην διαβάζετε μέσα, να παραμείνετε ήρεμοι, αυτό σας ρωτώ. Όχι. Η μαμά μου, ναι, προσπάθει να αποφύγει διάφορες αυτές τις ειδήσεις και βλέπει κάτι στο ίντερνετ, στο YouTube, διάφορα άσχετα βίντεο. Εγώ ξεφυλίζω τα νέα στο Facebook, στο Telegram. Η τηλεόραση δεν λειτουργεί σήμερα, έχει βλάβει κάπου στη γραμμή. Και έτσι περνάμε το νό μας, καθόμαστε σπίτι και ακούμε. Να σας ρωτήσω, με το ρεύμα, υπάρχουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, γενικά στο ρεύμα, με τα τηλέφωνα? Να σας πω, στην περιοχή μας, στο σπίτι μας, όλα λειτουργούν κανονικά. Αλλά είναι άλλες περιοχές της Μαριούπολης που δεν έχουν ρεύμα και νερό για μέρες και ναι, επομένως δεν έχουν και μέσα επικοινωνίας. Μάλιστα, υπάρχει απαγόρευση. Ας πούμε στο Σαρτανά. Ναι, το ναι. Σαρτανά που για 3η μέρα νομίζω πυροβολείται και σκοτώνονται οι άνθρωποι, εκεί δεν έχει ρεύμα και έτσι δεν ξέρουμε πώς είναι οι δικοί μας άνθρωποι εκεί. Έχετε συγγενείς? Έχουμε εκεί στην περιοχή? Ναι. Και ναι, δεν έχετε μιλήσει μαζί τους? Μητέρες. Όχι. Όχι, δεν έχουμε. Υπάρχει απαγόρευση στην κυκλοφορία αυτές τις ώρες εκεί στην περιοχή σας? Ναι, από τις 3. Βλέπετε το φως αναβοσβήνει, δηλαδή έχει πρόβλημα το ρεύμα τώρα. Μάλιστα. Κυρία Χατζίνοβα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κουράγιο, τι άλλο μπορούμε να πούμε.